Θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την πραγματοποίηση της σημαντικής επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ισραήλ. Ως παράταξη, διαχρονικά αποδίδαμε κορυφαία σημασία στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των σχέσεων μας με το γειτονικό κράτος. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η λειτουργία της Κυπριακής Πρεσβείας στο Ισραήλ εγγενιάστηκε επί διακυβέρνησης Κλειρίδη. Έχουμε σήμερα μπροστά μας τεράστια περιθώρια συνεργασίας, πρώτα απ' όλα στον τομέα της ενέργειας. Οι δηλώσεις του Ισραηλινού Προέδρου για τον θησαυρό που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε είναι χαρακτηριστικές και επιβεβαιώνουν την ίδια ώρα την ορθότητα της θέσης του Δημοκρατικού Συναγερμού ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε να στρέφαμε την προσοχή μας. Αλλά και ευρύτερα στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού και των επενδύσεων, οι ευκαιρίες συνεργασίας είναι μεγάλες. Την ίδια ώρα, με σοβαρότητα και προσεκτικές κινήσεις, θα πρέπει να διευρύνουμε την συνεργασία με το Ισραήλ στον πολιτικό και διπλωματικό τομέα, ακόμα και στον τομέα της ασφάλειας, χωρίς βεβαίως αυτή η συνεργασία να υπονομεύει τις σχέσεις με τα άλλα κράτη της περιοχής. Η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει επιτέλους να αξιοποιήσουμε αυτή μας την ιδιότητα αλλά και την γεωστρατηγική μας θέση ως γέφυρα συνεργασίας με το Ισραήλ και με όλα τα άλλα κράτη της περιοχής.